Σε τροχιά υλοποίηση περνούν τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στον αυτοκινητόδρομο Μωρέα. Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξη και Επενδύσεων Γιάννη Τσακύρη, εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο που έχει να κάνει με την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντι και κατάντι του αυτοκινητόδρομου Τσακώνα Καλαμάτα και τη περιμετρική οδού Καλαμάτα προπολογισμού 79 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ στη συνέχεια θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Είναι μια υπογραφή η οποία αξίζει 80 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε άλλα 20 εκατομμύρια και πλέον για την περιοχή των Αγίων Θεοδόλων της Κορινθίας. Λύνεται ένα πρόβλημα από τον Άγιο Φλόρο, τα Αρφαρά, μέχρι και την Παναγίτσα. Ένα πολύ μεγάλο έργο που θωρακίζει την Καλαμάτα, τη μεγάλη αυτή πόλη. Ουσιαστικά είναι εννέα πόλη μέχρι τα Αρφαρά και τώρα και στο μέλλον. Και χαίρομαι ειλικρινά γι' αυτό. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η έγκριση τη χρηματοδότηση έρχεται ω συνέχεια τη απόφαση από το περασμένο φθινόπωρο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, που ενέκρινε τα έργα. Σύμφωνα με εκείνη την εντολή, πρόκειται για συμπληρωματικέ εργασίε που κολλάνε στην τρέχουσα σύμβαση παραχώρηση, όπω συνέβη και με του αυτοκινητόδρομου τη Νέα Οδού αλλά και τη Κεντρική Οδού. Στι υποχρεώσει του παραχωρησιούχου θα πρέπει να περιληφθεί και η εκπόνηση εντό του επόμενου διμήνου των οριστικών υδραυλικών μελετών περιλαμβανομένων των αναγκαίων κτηματολογικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, στατικών μελετών, καθώ και των μελετών οριοθέτηση διδατορεμάτων και για τα έργα που δεν επιλέχθηκαν ή δεν θα επιλεγούν τελικά να κατασκευαστούν ω επίγοντα και προ άρση των επικείμενων κινδύνων. Οι μελέτε αυτέ, μετά την έγκρισή του και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενε περιβαλλοντικέ και άλλε αδειοδοτήσει, θα παραδοθούν προ υλοποίηση στου κατά περίπτωση αρμόδιου φορεί, περιφέρειε και δήμου. Οι λόγω μελέτε επιβαρύνουν τον παραχωρησιούχο. Για το δημόσιο αποτελεί προπόθεση να πραγματοποιούνται